και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απόψε εδώ από την Κεσαριανή, την πόλη σύμβολο των αγώνων και των θυσιών, αλλά και την πόλη των σύγχρονων διεκδικήσεων του λαού μας, απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρευσης στους εργαζόμενους, στους ανθρώπους του Μόχθου, στα νέα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Κάλεσμα συμπόρευσης για τις καθημερινές μάχες μέσα στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολιά και τις σχολές, για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε, όλα όσα μας στέρισαν τα χρόνια της κρίσης και να βάλουμε στο επίκεντρο τις σύγχρονες, τις πραγματικές ανάγκες μας. Κάλεσμα όμως και μπροστά στις ευρωεκλογές, σε όλες τις εκλογικές μάχες, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, στις βουλευτικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν αυτές. Και εδώ, στην Κεσαριανή, έχουμε μάθει να κερδίζουμε μάχες. Και τη μάχη στο Δήμο θα την ξανακερδίσουμε. Γιατί η Κεσαριανή έχει και θα συνεχίσει να έχει αγωνιστή κομμουνιστή δήμαρχο τον Ηλία Σταμέλο. Η Κεσαριανή έχει και θα συνεχίσει να έχει ανυπότακτη δημοτική αρχή, αμετακίνητη στο πλευρό του λαού. Σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας, το δίλημα είναι ένα. Θα συνεχίσουμε σε ένα δρόμο σε όλη τη χώρα που μας έφερε εδώ και αποδεδειγμένα θα φέρει και νέα προβλήματα, νέα δεινά για το λαό μας, ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά, δυναμικά παντού, να ανοίξει ο δρόμος για να αλλάξει ριζικά επιτέλους αυτό το σάπιο σύστημα. Οι αγωνιστές, οι αγωνίστριες που παίρνουν τη θέση τους δίπλα στο ΚΚΕ, ακόμα κι αν δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, έχουν ήδη απαντήσει. Αντεπίθεση! Λέμε η καλύτερη άμυνα στην τεράστια επίθεση που δέχεται ο λαός, την επίθεση του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και των οργάνων τους σε δήμους και περιφέρειες, είναι ακριβώς η αντεπίθεση. Αντεπίθεση με ισχυρό ΚΚΕ παντού, για να βάλουμε εμπόδια στις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, όποιες κι αν είναι αυτές. Είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της Νέας Δημοκρατίας. Το σίγουρο είναι ότι θα πάρουν την αντιλαϊκή σκυτάλη όλοι αυτοί για να τρέξουν μόνο τα συμφέροντα του κεφαλαίου, φορτώνοντας νέα οικονομικά και άλλα βάρη στο λαό μας. Για να στείλουμε μήνυμα και μέσα και έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μήνυμα ελπίδας, προοπτικής, ότι υπάρχει σίγουρος δρόμος για τους λαούς. Μακριά από αυτές τις ενώσεις, από τις συμμαχίες των ιμπεριαλιστών. Ο ελπιδοφόρος δρόμος είναι ο δρόμος που οδηγεί τον ίδιο το λαό στη δική του εξουσία. Για να τους δυσκολέψουμε σήμερα και σε τοπικό επίπεδο, σε διάφορους δήμους, στις περιφέρειες, εκεί όπου εξειδικεύουν οι εκλεκτοί τους και προωθούν την αντιλαϊκή πολιτική τους. 5 χρόνια τώρα τους δυσκολεύουμε, τους εμποδίζουμε να περνάνε ατόφια την αντιλαϊκή πολιτική της κεντρικής εξουσίας της εκάστοτε κυβέρνησης. Και εδώ στην Κεσαριανή, όπως και στην Πάτρα, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, στην Ικαρία. Γιατί
Γιατί εμείς δεν γίναμε μεσάζοντες των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Γιατί εμείς παλέψαμε με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, σε δύσκολες συνθήκες, για να μην φορτώσουμε νέα βάρη την ήδη φορτωμένη λαϊκή οικογένεια. Βάλαμε στο επίκεντρο της προσοχής μας τις ανάγκες της, τις ανάγκες των παιδιών της. Και μπορούμε να πούμε ότι ναι, σε αυτές τις δύσκολες, τις ασφικτικές για το λαό συνθήκες, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας εκεί που ήμασταν διοίκηση στους Δήμους. Αξιοποιήσαμε κάθε χαραμάδα που θα μπορούσε έστω να δώσει μια μικρή ανάσα ανακούφισης στο λαό, στη νεολαία. Και σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε με περισσότερο πείσμα και στην Κεσαριανή. Γιατί εμείς μπορεί να είμαστε δημοτική διοίκηση, είμαστε όμως ταυτόχρονα αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, αντιπολίτευση στην κεντρική κρατική διοίκηση, στην περιφέρεια. Αντεπίθεση λοιπόν με το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΚΚΕ, το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης, για να δυναμώσουμε αυτή την εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, την ανακούφιση του λαού. Και φίλοι, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο κύριος Τσίπρας θέλει να πουλήσει στο λαό το παραμύθι της μεταμνημονιακής εποχής. Αλλά οι ίδιοι όμως οι εταίροι του, η Κομισιόν, το Eurogroup, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον ξεσκεπάζουν συνεχώς. Δεν τον αφήνουν, βλέπετε, τον έρμο, γιατί παραμύθια πουλάει όταν λέει πως αυτή εδώ η κυβέρνησή του δήθεν έκλεισε τον κύκλο των μνημονίων και ότι δήθεν απέδειξε ότι υπήρχε, λέει, εναλλακτικός δρόμος πέραν αυτού της αιώνιας λιτότητας, της ασφικτικής επιτροπίας και των διαρκών καταναγκασμών. Σε ποιον αλήθεια τα λέει αυτά? Όταν οι ίδιοι από τη μια η Κομισιόν, την άλλη το Eurogroup, την επόμενη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έρχονται να επιβεβαιώσουν όχι μόνο ότι η ασφικτική ευρωενωσιακή επιτροπία και εποπτεία παραμένει, αλλά και ότι αυτή συνοδεύεται με νέες δεσμεύσεις για νέα επιπλέον αντιλαϊκά μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση. Επιπλέον μέτρα που θα έρθουν να προστεθούν στα σκληρά μέτρα των εκατοντάδων εφαρμοστικών νόμων των μνημονίων, οι οποίοι βέβαια δεν καταργήθηκαν επειδή το καλοκαίρι έληξε τυπικά το ελληνικό πρόγραμμα. Το αντίθετο μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι οι νόμοι των μνημονίων δεν έχουν ημερομηνία λήξης, γιατί τα μνημόνια στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες ήταν τα χρήσιμα εργαλεία για την ταχύτερη εφαρμογή των ονομαζόμενων μεταρρυθμίσεων που τσακίζουν το λαό για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Επιπλέον υπάρχουν νέα μέτρα, απαιτήσεις του κεφαλαίου. Όλα αυτά παραμένουν μόνιμα πάνω στο τραπέζι και στις συνθήκες της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και στις συνθήκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Γιατί μόνιμα στο τραπέζι των κυβερνήσεων και αυτών των ιμπεριαλιστικών οργανισμών βρίσκεται η διασφάλιση πρώτα απ' όλα της κερδοφορίας των επιχειρηματικών κολοσσών, των μονοπωλίων. Απόδειξη η πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο
με το γνωστό μπαμπούλα των δυσκολιών της ελληνικής οικονομίας και των αναγκών για τη χρηματοδότησή της, μιλάει για νέα δραστικά δημοσιονομικά μέτρα. Μιλάει για αναδιάρθρωση χρέους ή ακόμη και νέα χρηματοδοτική στήριξη, δηλαδή ουσιαστικά για ένα νέο μνημόνιο, για να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Με τον μπαμπούλα δηλαδή ενός νέου μνημονίου, ο λαός πρέπει όχι μόνο να ξεγράψει όλα όσα έχασε αυτά τα χρόνια με τα μνημόνια, σε μισθούς, σε συντάξεις, σε δικαιώματα, αλλά και να δεχθεί αδιαμαρτύρητα την κατακρεούργηση του αφορολόγητου ορίου, για παράδειγμα, που έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου, όπως οι ίδιοι ομολογούν, να δημιουργηθεί χώρος για μειώσεις στη φορολογία των μεγάλων όμως επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα μας λένε ότι με τον μπαμπούλα νέων μέτρων οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, πρέπει όχι μόνο να συμβιβαστούν με αυτή την εργασιακή ζούγκλα που ζουν σήμερα, αλλά να αποδεχθούν και μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. Τι σημαίνει όμως μεγαλύτερη ευελιξία? Ότι ο εργαζόμενος θα δουλεύει όποτε και όπως θέλει ο μεγαλοεργοδότης, το κεφάλαιο, και θα λέει και ευχαριστώ χαμογελώντας, όπως εκβιάζουν διάφορα μεγαλοστελέχη της εργοδοσίας. Και μαζί με όλα αυτά η εργατική λαϊκή οικογένεια που έχει πνιγεί από τα χρέη πρέπει να κόψει το λαιμό της για να πληρώσει τα δάνειά της, κάτω από το φόβο των κατασχέσεων, των πληστηριασμών. Γιατί το τραπεζικό σύστημα παραμένει εξαιρετικά ευάλωτο, όπως λένε τα κοράκια όμως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τι αποδεικνύουν όλα αυτά? Πως η μεταμνημονιακή εποχή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ίδια και απαράλλαχτη δυστυχώς με τη μνημονιακή. Πως όποιος κι αν είναι στην κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ με την κατόνομα προοδευτική του συμμαχία ή η Νέα Δημοκρατία με την υποτιθέμενη υπευθυνότητά της, πάλι η εργατική τάξη, ο λαός αυτής της χώρας θα συνεχίζει να πληρώνει το μάρμαρο. Το πιο σημαντικό όμως και ταυτόχρονα το πιο κρίσιμο είναι πως κανένας εργαζόμενος, κανένας αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας, επιστήμονας, δεν πρόκειται να πάρει πίσω όλα όσα έχασε. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να βάλει στο επίκεντρο τις δικές του πραγματικές ανάγκες. Ιδιαίτερα αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στον αιώνα τον άπαντα εάν θεωρεί τον εαυτό του ως συνυπεύθυνο για το χρέος. Ένα χρέος που δεν δημιούργησε ποτέ ο ίδιος, αλλά μόνο και κυρίως η στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου με ζεστό χρήμα από όλους τους μέχρι σήμερα κυβερνώντες. Όχι μόνο έτσι, με αυτή τη λογική και επιλογή δεν πρόκειται να κερδίσει το παραμικρό, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Θα συμβιβάζεται όλο και περισσότερο κάθε μέρα που περνά με τα ψίχουλα, με τα έκτακτα, τα κατώτατα, τα επιδόματα, με τη χαμοζωή. Την ώρα που υπάρχουν όλες οι αντικειμενικές δυνατότητες να κάνουμε όχι μόνο βήματα, αλλά εμείς λέμε και άλματα στις ζωές μας, με την ικανοποίηση των πραγματικών λαϊκών σύγχρονων αναγκών. Γι' αυτό πρέπει να αμφισβητήσουμε τώρα όσα μας παρουσιάζουν ως θέσφατα, ως θεόσταλτα, όπως είναι το ίδιο αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, όπως είναι η περιβόητη ανταγωνιστικότητα που την ακούμε να κλίνεται σε όλες τις πτώσεις, ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης δηλαδή. Όλους δηλαδή τους στόχους που δεν είναι στόχοι του ελληνικού λαού, αλλά μιας οικονομικής ολιγαρχίας. Στόχους στους οποίους συγκλίνουν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι,
με κάθε ευκαιρία τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας στην προσπάθειά τους να αντιπαρατεθούν μεταξύ τους, μας λένε πως τις επικείμενες πολιτικές μάχες θα συγκρουστούν δύο διαμετρικά αντίθετα σχέδια. Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι το δικό του σχέδιο είναι προοδευτικό, αντινεοφιλελεύθερο και ότι της Νέας Δημοκρατίας είναι το σκληρό ακροδεξιό σχέδιο. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας επιμένει πως το δικό του σχέδιο οδηγεί ευθεία μπροστά, ενώ αυτό της Νέας Δημοκρατίας οδηγεί σε αναστροφή στα χρόνια της κρίσης, της λιτότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Από την άλλη, οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας μας λένε ότι το δικό του σχέδιο είναι το σύγχρονο, το φιλοεπενδυτικό, το φιλοευρωπαϊκό, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ιδεολειπτικό ξεπερασμένο και πάει λέγοντας. Μάλιστα, πολλές φορές ο κύριος Μητσοτάκης κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει καν σχέδιο. Μας λένε ότι δήθεν η Νέα Δημοκρατία και ξέρει και μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε μια νέα βιώσιμη ανάκαμψη, σε μια ανάπτυξη από την οποία θα έχουν όφελος όλοι και όχι λίγοι, με ένα δίκαιο κοινωνικό μέρισμα το οποίο θα μοιραστεί σε όλους. Όμως, για να δούμε την πραγματικότητα. Τα ίδια ακριβώς λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν περιγράφει το όραμά του για την δίθεν δίκαιη ανάπτυξη. Σε τι λοιπόν διαφέρει η βιώσιμη ανάπτυξη του κυρίου Μητσοτάκη με τη δίκαιη ανάπτυξη του κυρίου Τσίπρα? Σε τίποτα ουσιαστικό. Και αυτό είναι όλη η αλήθεια. Γιατί πρόκειται για την ανάκαμψη των ίδιων κερδών των καπιταλιστών, για τους λίγους δηλαδή, τους οποίους υπηρετούν και οι δύο. Μάλιστα, από χτες, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία βρήκαν κι άλλη μια έκφραση, ένα νεολογισμό, για να τσακώνονται μεταξύ τους. Την ονόμασαν «ολιγαρκή αυθονία». Αφού τους εκφράζει και τους δυο τόσο, για να μην τσακώνονται άλλο, τους προτείνουμε να την ονομάσουν «ολιγαρχική αυθονία», αφού και οι δυο τα συμφέροντά της αυτής της ολιγαρχίας πασχίζουν να υπηρετήσουν πάση θυσία σε βάρος των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν δύο διαφορετικά ανταγωνιστικά σχέδια, αλλά ένα ενιαίο σχέδιο, με διάφορες βέβαια παραλλαγές που είναι εξίσου αντιλαϊκές. Ποιο είναι το σχέδιο αυτό? Είναι το σχέδιο που διατηρεί όλους τους αντιλαϊκούς μνημονιακούς νόμους στη λεγόμενη μεταμνημονιακή εποχή. Είναι το σχέδιο που διατηρεί τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060 και την αυστηρή επιτροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το σχέδιο που διατηρεί και ενισχύει το αντιλαϊκό οικοδόμημα που θεμελίωσε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ενίσχυσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το σχέδιο που χτύπησε το δικαίωμα στην απεργία, την ενεργοποίηση του δολοφονικού κατά ΣΥΡΙΖΑ νόμου Βρούτσι για τον κατώτατο μισθό και τώρα έγινε νόμος Αχτσιόγλου. Αυτό το κοινό του σχέδιο θυσιάζει τελικά τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα για χάρη της καπιταλιστικής τους ανάκαμψης. Είναι το σχέδιο που βαφτίζει κοινωνική πολιτική τη φιλανθρωπία, τα ψίχουλα για τη διαχείριση της ακραίας φτώχειας, γιατί θεωρεί δεδομένη τη λογική των ελάχιστων, των κατώτατων. Είναι το σχέδιο των δεσμεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ που εμπλέκουν τη χώρα μας, το λαό μας, σε επικίνδυνες περιπέτειες. Είστε,
εδώ που τα λέμε, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν το ίδιο σχέδιο. Σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε, ακόμα και να διαφωνήσουμε με κάποιους. Το ερώτημα είναι αν με αυτό το σχέδιο μπορεί να ζήσουν καλύτερα οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα εδώ στην Κεσαριανή. Μπορεί το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας να τους εξασφαλίσει σταθερή δουλειά με καλό μισθό για να μπορούν να ζήσουν τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους. Μπορούν τα νέα παιδιά που χιλιάδες θα ψηφίσουν φέτος για πρώτη φορά να έχουν μια καλή μόρφωση χωρίς οι γονείς τους να πληρώνουν τεράστια ποσά που δεν τα έχουν κι αυτά για αυτή τη μόρφωση. Μπορούν τα παιδιά να έχουν όλα τα εφόδια για να μπορούν να σταθούν στη ζωή τους, να μην φτάνουν στα 30 στην ηλικία τους και να μην ξέρουν ακόμα τι θα πει μισθός, μεροκάματο, ένσημο, ασφάλιση. Μπορούν να έχουν υγειονομική περίθαλψη, ασφάλιση, να μην ζουν με την αγωνία, μην τύχει και αρρωστήσουν και τι θα κάνουν. Μπορούν να ζήσουν σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, χωρίς να φοβούνται μη βρέξει και πλημμυρίσουν όπως έγινε στη Μάνδρα, να μην φοβούνται μη πιάσει καμιά φωτιά και καούν ζωντανοί όπως έγινε στο Μάτι. Μπορούν σε τελευταία ανάλυση να απολαμβάνουν όλοι και όλες ό,τι έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Μπορούν να απολαμβάνουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ίδια τη ζωή. Ούτε στη Δευτέρα παρουσία ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν μια τέτοια ζωή για το λαό, για την νεολαία. Γιατί το μόνο που θέλουν είναι να εξασφαλίσουν είναι η διαιώνιση αυτού, του σάπιου, αυτού του διεφθαρμένου συστήματος. Το επεξεργασμένο σχέδιο του ΚΚΕ απαντά στην ανάγκη του λαού μας να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες του. Μόνο που το σχέδιο του ΚΚΕ προϋποθέτει και ένα λαό οργανωμένο, αποφασισμένο να βαδίσει αυτό το δρόμο, να διεκδικήσει και να επιβάλλει το δίκιο του για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, και γι' αυτό ακριβώς παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Γιατί σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες, όλες οι δυνατότητες να ζήσει καλύτερα με μια ριζική, διαφορετική οργάνωση όλης της οικονομίας και της κοινωνίας. Η κοινωνικοποίηση, για παράδειγμα, των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, που λέμε εμείς, θα απελευθερώσει μεγάλες, αναξιοποίητες αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει σήμερα η Ελλάδα, οι οποίες μπορούν να ικανοποιήσουν λαϊκά συμφέροντα. Γιατί η αξιοποίηση του παραγωγικού μας πλούτου με πανεθνικό επιστημονικό σχεδιασμό της παραγωγής και της οικονομίας μπορεί να μειώσει την εξάρτησή της από τα διεθνικά μονοπόλια σε κρίσιμους, σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι η διατροφή, η ενέργεια, όπως είναι οι μεταφορές και τόσα άλλα. Μπορεί να καλύψει τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Μπορεί να εξαλείψει οριστικά αυτή την αναρχία της παραγωγής, αυτή τη ζούγκλα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού για το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος τους. Να αξιοποιήσει και να κατανείμει σε αυτή την κατεύθυνση το σύνολο του εργατικού δυναμικού της χώρας, εξαλείφοντας την ανεργία. Η εργατική διακυβέρνηση, η λαϊκή εξουσία θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους που σήμερα σπαταλιούνται, δημιουργούν χρέη στο πλαίσιο αυτής της σημερινής πολιτικής. Με κατάργηση, για παράδειγμα, των στρατιωτικών δαπανών για τα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και όχι βέβαια για την άμυνα της χώρας. Με μονομερή διαγραφή του δημόσιου χρέους.
με κατάργηση των πολύμορφων πακέτων κρατικής στήριξης των μονοπωλιακών ομίλων. Όλοι οι εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν με βάση τις ανάγκες τους σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες υγείας, παιδείας, αναψυχής, προστασίας των παιδιών τους, προστασίας των υπερηλίκων. Η αποδέσμευση της χώρας από τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ θα διαμορφώσει ευνοϊκούς όρους για τη σύναψη εποφελών διεθνών σχέσεων συνεργασίας με άλλες χώρες. Αυτό είναι με δύο λόγια το σχέδιο του ΚΚΕ, η πρόταση που καταθέτουμε στο λαό. Είναι ρεαλιστικό και αναγκαίο γιατί συμφέρει τους εργαζόμενους, την πλειοψηφία του λαού μας. Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας είναι παρμένο από το ίδιο πατρόν, αυτό του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Τα κόμματα του νέου διπολισμού στα πρότυπα του πάλε ποτέ δικομματισμού του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας επινοούν ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ τους. Ποιες είναι αυτές οι ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές? Για παράδειγμα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά και ο άλλος λέει μέτωπο ενάντια στο λαϊκισμό. Πώς γίνεται όμως να έχεις μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά, ενώ έχεις κυβερνήσει για χρόνια με μια τέτοια δύναμη, όπως η ΑΝΕΛ, και σήμερα συγκυβερνάς με ένα κομμάτι των ΑΝΕΛ? Και αυτό το ΚΚΕ δεν το λέει τώρα που τα έσπασε ο Τσίπρας με τον Καμένο. Τα λέει από την πρώτη στιγμή. Πώς γίνεται να έχεις μέτωπο στην ακροδεξιά και την ίδια στιγμή να έχεις φίλο τον ακροδεξιό ρατσιστή Τραμπ? Πώς είναι να έχεις φίλο τον δολοφόνο του λαού της Παλαιστίνης Νετανιάχου? Πώς γίνεται να έχεις μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά και να έχεις γίνει ο βασικός προπαγανδιστής της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει για σημαία της τη θεωρία των δύο άκρων, την απαράδεκτη εξίσωση του φασισμού με τον κομμουνισμό, που έχει ως επίσημη ιδεολογία της τον αντικομμουνισμό και είναι το εκτροφείο και της ακροδεξιάς και των διαφόρων φασιστοειδών? Πώς γίνεται να έχεις μέτωπο ενάντια στον εθνικισμό και την ακροδεξιά και να έχεις πάρει εργολαβία τη βρώμικη δουλειά των υπεριαλιστών, των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ που έχουν για δόγμα τους το διέρη και βασίλευε? Και η Συμφωνία των Πρεσπών που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του κατά παραγγελία των υπεριαλιστών ήταν μια ακόμα τέτοια βρώμικη δουλειά. Πώς αλλιώς να μιλήσει κανείς για μια κυβέρνηση που έκανε ό,τι μπορούσε για να μπει η γειτονική χώρα στο μαντρί του ΝΑΤΟ προκειμένου να προχωρήσει η ευρωατλαντική ολοκλήρωση στα Δυτικά Βαλκάνια, στην προσπάθειά τους βέβαια να ανακοπεί η επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή? Πώς αλλιώς να μιλήσει κανείς για μια συμφωνία που όχι μόνο δεν λύνει ένα χρόνιο πρόβλημα ανάμεσα στις δύο χώρες σε δύο λαούς, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και καινούργια προβλήματα μελλοντικά, αφού εμπεριέχει αυτή η συμφωνία σπέρματα λυτρωτισμού? Πώς να μιλήσει κανείς αλλιώς για αυτή την κυβέρνηση που θεωρεί μάλιστα τη Συμφωνία των Πρεσπών συμφωνία πιλότο και για το Κυπριακό? Δηλαδή, τι μας λέει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ? Ότι αυτοί που υπέθαλψαν την τουρκική εισβολή και ανέχονται εδώ και 45 χρόνια την τουρκική κατοχή είναι παράγοντες μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού?
τι ακριβώς εννοεί όταν λέει να αξιοποιηθεί το μοντέλο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μήπως να οριστικοποιηθεί η διχοτόμηση με αναγνώριση του ψευδοκράτους της Βόρειας Κύπρου. Αυτά λέει και ακόμα περισσότερα κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και οι ιμπεριαλιστές πλέον την κατατάσσουν στην ελίτ του ΝΑΤΟ, αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες της στο σχεδιασμό της Ιμπεριαλιστικής Συμμαχίας στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μπροστά στις ευρωεκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία στείνουν τις παγίδες τους, βάζουν τα διλήμματά τους για να εγκλωβίσουν ξανά τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι συνολικά στην αντιλαϊκή πολιτική τους και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την ψήφο του λαού για να υπάρξει δίθεν ανάχωμα απέναντι στην επέλαση της ακροδεξιάς και του φασισμού στην Ευρώπη. Η Δε Νέα Δημοκρατία θέλει πρωτιά αβάντα για τις βουλευτικές που έρχονται, γι' αυτό ξανασερβίρει τη λογική και της χαμένης ψήφου. Παλιά τους τέχνη κόσκινο δηλαδή, οι εκβιασμοί και τα διλήμματα. Όμως ο λαός μας πίσω από τέτοιους εκβιασμούς και διλήμματα βλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δίθεν απάνεμα λιμάνια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των ανέργων, των φτωχών, των εγκλωβισμένων προσφύγων. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των επεμβάσεων και των πολέμων. Και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η καπιταλιστική δηλαδή ένωση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και όχι η Ευρώπη, όπως ψεύτικα λένε, δεν άλλαξε επειδή η κυβέρνηση στην Ελλάδα έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία στο δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ βαδίζουν, στο δρόμο υπεράσπισης των μεγάλων συμφερόντων, είτε διαλέγουν την αριστερή είτε διαλέγουν τη δεξιά λωρίδα. Μόνο που ο δρόμος του λαού και κάθε ευρωπαϊκού λαού είναι μακριά και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κάθε τέτοια ιμπεριαλιστική συμμαχία, στην πάλη για να πάρουν αυτοί οι λαοί την εξουσία, να οικοδομήσουν τη δική τους κοινωνία. Στις ευρωεκλογές στέλνουμε μήνυμα και μέσα εδώ στην Ελλάδα και έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το δυνατό ναι στο ΚΚΕ είναι και το πιο δυνατό όχι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μοναδική καθαρή αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ιμπεριαλιστικό της χαρακτήρα, στο αντεργατικό αντιλαϊκό της περιεχόμενο, μπορεί να εκφραστεί μόνο με την ενίσχυση του ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ δεν θέλει μια γενικά και αφηρημένα αποδέσμευση με στόχο η Ελλάδα να ενταχθεί σε μια άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία ή για μια χωρίς άλλες προϋποθέσεις μόνο αλλαγή του νομίσματος. Το ΚΚΕ δεν είναι ένα γενικά και αφηρημένα ευρωσκεπτικιστικό κόμμα, σαν και αυτά που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τελευταία, για να υπηρετήσουν και αυτά συμφέροντα τμήματων του κεφαλαίου σε μια σειρά χώρες που επιλέγουν σε αυτή την φάση πιθανόν την εθνική αναδίπλωση. Το ΚΚΕ είναι εχθρός της καπιταλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέει αυτή την πάλη για αποδέσμευση με την πάλη για την ανάγκη ανατρεπτικής εξέλιξης στην ίδια την εξουσία, στην ίδια την οικονομία. Παλεύει ενάντια στα μέτρα, ενάντια στις πολιτικές και τις κατευθύνσεις της Ένωσης, με συνέπεια και σταθερότητα όπως πάντα. Και τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έμοιαζε ακλόνητη, σταθερή, και σήμερα που πολλαπλασιάζονται και βαθαίνουν τα ρήγματα στο εσωτερικό της.
Και τότε που όλοι μας έλεγαν ότι δήθεν θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και τα ωφέλη που θα έχουμε τα πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, και σήμερα που δυναμώνει και ο προβληματισμός και η αμφισβήτηση και μέσα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Οι εκλογικές αναμετρήσεις που έχουμε μπροστά μας μπορούν να αποκτήσουν μεγάλη σημασία για την ίδια την εργατική λαϊκή πάλη. Μπορούν να αναδείξουν ακόμα πιο δυνατό το αγωνιστικό ρεύμα που εκφράζει τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Ένα αγωνιστικό ρεύμα που θα αντιμάχεται με συνέπεια την αντιλαϊκή πολιτική και τους διάφορους κεντρικούς ή τοπικούς φορείς της. Μπορούν λοιπόν να γίνουν βήματα στη συσπήρωση λαϊκών δυνάμεων που δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία, την εξαπάτηση, να εκφραστεί πιο δυναμικά η αμφισβήτηση αυτής της εξουσίας. Και αυτό είναι δυνατό με ένα ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ. Για να δοθεί από καλύτερες θέσεις η μάχη για την υπεράσπιση λαϊκών συμφερόντων, για νέες κατακτήσεις στο δρόμο προς την τελική εργατική εξουσία. Ψηφίζουμε ενιαία ΚΚΕ παντού. Αυτό το κριτήριο πρέπει να κυριαρχήσει και σε κάθε μία ξεχωριστή μάχη. Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα είναι δείκτης ότι περισσότερες λαϊκές δυνάμεις απεγκλωβίζονται από τα διάφορα δίπολα, από τα ψευτοδιλήμματα που καλλιεργούνται από το αστικό πολιτικό σύστημα. Θα είναι μια δύναμη δηλαδή που θα επιστρέφει στο λαό, στην υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, στη στήριξη της δράσης του λαϊκού κινήματος, της αποκάλυψης των επικίνδυνων για το λαό σχεδίων τους. Θα σηματοδοτήσει βήματα στην αποδυνάμωση αυταπατών και ψευτοδιλημάτων, διαφόρων ψευδεστήσεων ότι η λύση για το λαό βρίσκεται μέσα σε διάφορες κυβερνητικές εναλλαγές και αναμορφώσεις του ίδιου πολιτικού συστήματος. Θα ενισχύσει την προβολή της πραγματικής για το λαό διεξόδου. Η ισχυροποίηση των ψηφοδελτίων της λαϊκής εισπύρωσης σε δήμους και περιφέρειες θα σημάνει την ενδυνάμωση των δυνάμεων της λαϊκής αντιπολίτευσης μέσα στα όργανα της τοπικής διοίκησης. Βάζοντας εμπόδια στην εξειδίκευση και υλοποίηση των αντιλαϊκών σχεδίων σε τοπικό επίπεδο, δίνοντας βήμα σε εργατικές λαϊκές διεκδικήσεις μέσα στα δημοτικά, τα περιφερειακά συμβούλια. Οι κομμουνιστές δήμαρχοι, οι εκατοντάδες δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, οι αγωνιστές της λαϊκής εισπύρωσης, το πεντάχρονο που πέρασε, έδρασαν με τα αιτήματα του λαϊκού κινήματος, εναντιώθηκαν σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων. Με πλήθος αγωνιστικών δράσεων πρόβαλαν τα λαϊκά προβλήματα, απέσπασαν κατακτήσεις, έδωσαν ανάσα και κουράγιο στο λαό μας. Οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι στους δήμους όπου άσκησαν διοίκηση, έχοντας στο επίκεντρο της προσοχής τους τις λαϊκές ανάγκες, εμπόδισαν κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη των λαϊκών οικογενειών. Μείωσαν σημαντικά τη δημοτική φορολογία. Χτύπησαν την ανταποδοτικότητα σε λειτουργίες και υπηρεσίες του Δήμου. Στήριξαν τα σχολιά μας. Διεύρυναν το δίκτυο των παιδικών βρεφικών σταθμών. Πήραν πρωτοβουλίες για δομές αλληλεγγύης προς τον κόσμο που ζει στη φτώχεια. Στήριξαν τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στους δήμους τους. Υπερασπίστηκαν και διεύρυναν λαϊκές κινητοποιήσεις
για χώρους πράσινου, αθλητισμού, αναψυχής. Διεκδίκησαν γενικότερα έργα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας. Διεύρυναν το μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, στηρίζοντας την πρόληψη, τα προγράμματα θεραπείας. Διεκδίκησαν χώρους, υποδομές προς όφελος του λαού τους. Σήμερα όλο και περισσότεροι αποφασίζουν να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, γιατί ξέρουν πως εμείς είμαστε αμετακίνητοι στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού μας. Στις επάλξεις του αγώνα για τα δίκαια του λαού μας άφησαν πριν μερικά χρόνια ορισμένοι και εκεί μας ξαναβρίσκουν για να βαδίσουμε ξανά μαζί, χέρι-χέρι, όχι μόνο μπροστά σε αυτές τις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται και από άλλους πολιτικούς χώρους, που συμπορεύονται όμως με το ΚΚΕ στον αγώνα, στο κίνημα, στις εκλογές. Μαζί θα βρεθούμε σε όλους τους αγώνες για να εμποδίσουμε αντιλαϊκά μέτρα, να κερδίσουμε, να ανοίξουμε επιτέλους το δικό μας δρόμο, το δρόμο της ικανοποίησης των αναγκών του λαού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, τα διάφορα κόμματα μπαλαντέρ σε αυτόν τον κάλπικο διπολισμό επικεντρώνουν μόνο στο ποια κυβέρνηση από το γνωστό βέβαια αντιλαϊκό δίπολο θα υπάρχει την επόμενη μέρα όταν γίνουν βουλευτικές εκλογές. Εμείς πρέπει να τους αντιστρέψουμε το ερώτημα και βεβαίως τους απαντάμε. Όση σημασία έχει ποια κυβέρνηση και τι είδους κυβέρνηση θα είναι την άλλη μέρα, ακόμα ίδια και μεγαλύτερη σημασία έχει και το ποια αντιπολίτευση θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Για να υπερασπιστεί τα λαϊκά συμφέροντα όταν ή τη στιγμή που δεν υπάρχουν ή δεν μπορούν αυτή τη στιγμή δυστυχώς να δημιουργηθούν άμεσα προϋποθέσεις μιας πραγματικά φιλολαϊκής διακυβέρνησης με την εργατική τάξη, τον ίδιο το λαό, στην εξουσία. Γιατί εάν η επόμενη κυβέρνηση είναι περίπου μια από τα ίδια, είτε με αυτοδυναμία κάποιων από τους δύο, είτε με κυβερνητικές πλειοψηφίες, συγκολήσεις κορποχωρίων στην πραγματικότητα σαν αυτές που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, πρέπει να τους απαντήσουμε καθαρά ότι σας μάθαμε όλους σας και από την καλή και από την ανάποδη. Ξέρουμε καλά πλέον ποιοι είστε, τι θα κάνετε. Ξέρουμε ότι θα διατηρήσετε τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, ότι θα διατηρήσετε τους μνημονιακούς νόμους, θα εφαρμόσετε όλες τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Κομισιόν, θα μειώσετε το αφορολόγητο, θα αυξήσετε τους πληστηριασμούς. Γιατί για σας τους λέμε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, οι δεσμεύσεις σας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, είναι δυστυχώς δεδομένες. Στέκεστε κλαρίνο μπροστά τους. Και γι' αυτό, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι όποιες διαχωριστικές γραμμές προσπαθείτε τεχνητά να στήσετε, ξεθοριάζουν εντελώς. Για εμάς όμως, αδιαπραγμάτευτες, δεδομένες, είναι μόνον οι ανάγκες του λαού μας, οι ανάγκες της νεολαίας και οι ανάγκες αυτές να ικανοποιηθούν όλες και τίποτε άλλο. Γι' αυτό απαντάμε ισχυρό κουκουέ για να υπάρχει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση,
όπως κι αν αυτή ονομάζεται. Χρειάζεται ένα πολύ πιο ισχυρό κουκουέ στη Βουλή και στο λαό, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για μια ισχυρή παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο, για να γίνει πιο δυνατό το όχι του λαού μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου. Θα είναι μήνυμα και στους άλλους λαούς, στους συντρόφους μας από άλλες χώρες που την ίδια ώρα με μας δίνουν τη δική τους μάχη. Απέναντι στο αντιλαϊκό πλαίσιο της τοπικής διοίκησης, με περισσότερους εκλεγμένους δημάρχους, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους της λαϊκής εισπύρωσης, που δεν θα είναι υπηρέτες της κεντρικής εξουσίας, θα καταφέρουμε να δώσουμε ανάσες ανακούφισης σε όσους υποφέρουν. Ισχυρή φωνή του κουκουέ, του λαού μας δηλαδή παντού, ή υποταγή στο σημερινό μίζερο, βάρβαρο και αδιέξοδο δρόμο. Αυτό είναι μόνο το δικό μας δίλημα για να κάνουμε την πραγματική διαφορά παντού. Με δήμαρχο Κεσαριανής τον Ηλία Σταμέλο, με περιφερειάρχη Αττικής τον Γιάννη Πρωτούλη, καλή δύναμη σε όλους και όλες. Θα τα καταφέρουμε, θα νικήσουμε ξανά. Θα έχουμε τον Ηλία Σταμέλο, δήμαρχο Κεσαριανής. Γεια σας.